γιατί έχει υγιείς πολιτικές δυνάμεις που, όπως σωστά είπε ο Δήμαρχος, στο ΦΟΣ θα συναντηθούν και την επόμενη μέρα θα συνυπάρξουν ώστε να αποτελέσουν μια νέα δημοτική αρχή, μια δυνατή δημοτική αρχή, η οποία επιτέλους θα αλλάξει τα πράγματα στη Ρόδο. Κοινή αγωνία του Αντώνη του Καμπουράκη, του Δημάρχου μας και εμένα και όλων των Δημοτικών Συμβούλων σήμερα που αποτελούν τη νέα παράταξη των 28, είναι η αγωνία τους, όπως είπατε πριν, για το να αλλάξει η Ρόδος και το τέλος αυτής της δημοτικής θητείας το 2023, να δούμε όλοι τη Ρόδο που επιθυμούμε. Κυρίαρχος αυτής της σύμπραξης, θα πω ότι ήταν ο ίδιος ο Δήμαρχος, γιατί πίστευε σε αυτή. Εμείς πιστεύαμε, αλλά ξέρετε πολύ καλά, ότι η σύμπραξη χωρίς επιθυμία του πρώτου στο εκλογικό αποτέλεσμα της αρχής. Η προεκλογική μας δέσμευση περί αλλαγής ήθους και ύφους στην νέα δημοτική αρχή έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς δίδονται τα αξιώματα και πώς βασανίζουμε τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα για να πάρουμε από αυτούς τον καλύτερο τους εαυτό. Δεν είναι η δική μας σκέψη τι έχουμε για να αξιοποιήσουμε και πώς θα του δώσουμε μια θέση ευθύνης. Αντίθετα, θα πρέπει μέσα από τα γκάλο, από τις έρευνες και από την συνέστηση όλων των αξίων και νέων αλλά και έμπειρων αυτοδιοικητικών που απαρτίζουν αυτή την παράταξη, να δούμε τα προβλήματα του Ροδίτη και να κρίνουμε ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ασχοληθεί με το κατάλληλο πρόβλημα. Άρα, δεν μπορώ να πω ότι ετέθη ποτέ στο τραπέζι ποιος πρέπει να αξιοποιηθεί εκεί, αλλά σε ποιο πρόβλημα είναι ο άνθρωπος από τους Δημοτικούς Συμβούλους που θα προσφέρει το καλύτερο του εαυτό και θα προσφέρει την καλύτερη λύση στο πρόβλημα.